Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Νομίζω ότι η παρουσία όλων μας, η συμμετοχή όλων μας σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση για το διάλογο για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τοπικά, δηλαδή τις στρατηγικές που εφαρμόζονται και δρομολογούνται για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας αφήσει ούτε διάφορους, ούτε φυσικά αμέτωπους. Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ μετά από την πρωτοβουλία του τομέα υγείας της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και των αρμόδιων υπηρεσιών, γιατί είμαστε στοχοπροσιλωμένοι στην βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας και όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την προστασία της υγείας τους, αλλά και τη λειτουργία ιδιωτικών αλλά και δημόσιων δομών που αφορούν και έχουν αποτέλεσμα στη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι είναι η δημόσια υγεία κάτι το οποίο έως και σήμερα η προσέγγιση του εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι περισσότερο διεκτηριωτική. Και αυτό γινόταν κακός. Γινόταν κακός γιατί το θεωρούσαμε ως πάρεργο. Το θεωρούσαμε ως μια αρμοδιότητα της κεντρικής εξουσίας, την οποία εμείς απλά εφαρμόζουμε. Έλα μου όμως που τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία προηγούνται των εξελίξεων πολλές φορές και δημιουργούν κοινωνικές αναταραχές αλλά και κινδύνους που πολλές φορές κάνουν εμάς, τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες και δήμους. Ανέχτε την καλοσύνη λίγο. Ακούγεστε. Εμάς, λοιπόν, τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω και της εγκύτητάς μας προς τον πολίτη, να τρέχουμε να μαζέψουμε πολλές φορές τα συμμάζευτα. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Το βασικό κομμάτι θεωρώ πως είναι αυτό καθεαυτό το ζήτημα της δημιουργίας και διαμόρφωσης μιας στρατηγικής δημόσιας υγείας, η οποία εκ του νόμου είναι θέμα που μας αφορά και εκ του νόμου είναι θέμα το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων μας, θέλει δεν θέλει η κεντρική εξουσία να μας το εκχωρήσει και επισήμως. Οφείλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να εφαρμόζουμε στρατηγικές, πολιτικές, αλλά και δράσεις που άπτονται αυτού του κομματιού που λέγεται δημόσια υγεία. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή όλων και να πω ταυτόχρονα όμως, αφού πω ότι είμαι χαρούμενος, ότι στόχος μας είναι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε η συμμετοχή να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και αναφέρομαι στους συνοδέλφους του πρώτου βαθμού που πραγματικά καλούνται να κατανοήσουν σε βάθος ότι η δημόσια υγεία δεν είναι κάτι μακριά από εμάς και από την καθημερινότητά μας. Άπτεται από τη λειτουργία σχεδόν όλων μας των υπηρεσιών, από τα δημόσια έργα μέχρι τους τομείς ανάπτυξης, μέχρι τους βιολογικούς μας καθαρισμούς, μέχρι τις αποχετεύσεις μας, μέχρι τα πάντα. Η δημόσια υγεία είναι τα πάντα. Και με αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να προχωρήσουμε συνεργαζόμενοι και γι' αυτό είμαστε εδώ, να ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά και γραμμές και πρωτοβουλίες και να συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες που θα αναφέρει και η συναδέλφη εδώ η Άννα για να προχωρήσουμε στα μετέπειτα βήματά μας, χωρίς όμως να ξεχνάει κανείς ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι η συνεργασία. Δεν είμαστε εδώ για να υποδείξουμε, είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, είμαστε εδώ για να θέσουμε το πλαίσιο αυτό της συνεργασίας και το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε τρία βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το πρόγραμμα Υγιής Πόλης. Είναι μια προσέγγιση και μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μέσα στα πλαίσια του One Health. Είναι μια επιστημονική συνεργασία που προβλέπει δράσεις ακριβώς που άπτονται αυτού του αντικειμένου. Υγιείς πόλεις, δηλαδή υγιείς περιφέρειες, γιατί οι πόλεις συναποτελούν την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, οι Δήμοι, τις 19 Δήμοι
αποτελούν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε πάρει την πρωτοβουλία, συμμετέχουμε πλέον σε αυτή την πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το δεύτερο θέμα αφορά κάτι το οποίο ακουμπά αρκετούς από τους Δήμους, αν όχι όλους, τους Δήμους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι η προστασία από τα κουνούπια. Ένα θέμα το οποίο νομίζω χρειάζεται την προσοχή και την δραστηριοποίηση όλων μας. Και τρίτο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το θέμα της ποιότητας των υδάτων. Των υδάτων που έχουμε στη διάθεσή μας ως υδάτων απόθεμα αφενός, των υδάτων που διαχειριζόμαστε για την ίδρυυση των πολιτών μας, των υδάτων που διαχειριζόμαστε για την άρδευση των καλλιεργειών μας, των υδάτων εν γέννη ως φυσικό πλούτο και ως στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Είναι κάτι που μέχρι σήμερα η προσέγγιση του θεωρώ προσωπικά ότι δεν με καλύπτει. Και δεν με καλύπτει προσωπικά, ξαναλέω, γιατί γινόμαστε μάρτυρες κάθε λίγο και λιγάκι φαινομένων που καθιστούν και βάζουν σε κίνδυνο ίσως το σπουδαιότερο ποιοτικό αλλά και ποσοτικό προσόν μας, που δεν είναι άλλο από το υδάτινο αποθεμά μας, το οποίο θα πρέπει να το προσεγγίζουμε, ξαναλέω, με μεγάλη προσοχή και θέτοντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα λένε ότι στο μέλλον δεν θα τεθεί σε κίνδυνο. Δεν θα επαναλάβω τη ρίση ότι ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το νερό, αλλά αυτός και μόνο συμβολικά αποδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο προς την ποσότητά του, αλλά και ως προς την ποιότητά του. Γιατί κακό νερό σημαίνει άχρηστο νερό, πρώτον, ως προσόν και ως κεφάλαιο, από τη μία, και από την άλλη όμως, ταυτόχρονα, σημαίνει και κίνδυνος για την ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτά τα τρία θέματα, λοιπόν, είναι αυτά τα οποία καλούμαστε να προσεγγίσουμε με τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα. Θεωρώ ότι σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω των υπηρεσιών μας, μέσω του επιχειρησιακού μας προγράμματος που έχει άξονες που ακουμπάνε και τα τρία αυτά ζητήματα, αλλά κυρίως μέσω της συνεργασίας που καλούμαστε αυτή τη στιγμή να χτίσουμε πάνω σε γερές βάσεις, οι οποίες γερές βάσεις γίνονται μόνο μέσω της όσμωσης αυτής και της ανταλλαγής απόψεων, μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι καλύτερο για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τουλάχιστον ως προς το κομμάτι αυτό της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και πάλι κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και να ευχηθώ κάθε τέτοια συνεργασία και συνάντηση στο μέλλον να είναι ακόμα πολυπληθέστερη και ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Βρισκόμαστε στο 2024 και δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει σαν πολιτεία να καταλάβουμε το σημαντικό που είναι δημόσια υγεία, τη σημαντική αξία που έχει για όλο τον πληθυσμό, για όλους τους πολίτες. Ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας, ένα πρόβλημα το οποίο ήταν καθαρά δημόσιας υγείας, το κάναμε πρόβλημα νοσοκομιακό. Σοφία καταλαβαίνει και ο Θόδωρος και οι υπόλοιποι εκεί στη δημόσια υγεία τι σημαίνει αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να χειριστούν τα ζητήματα της πανδημίας, όπως χειρίζονται και άλλα θέματα δημόσιας υγείας, δυστυχώς μείναμε απ' έξω. Και μείναμε απ' έξω με αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Εγώ μια κουβέντα θέλω να πω μόνο, ότι φαντάζομαι ότι τώρα από την Ένωση Περιφερειών που μετέχουμε με τον Περιφερειάρχη και που έχουμε κάνει ολόκληρο σχεδιασμό, η πολιτεία κάποια στιγμή να αποφασίσει να περάσει πραγματικά στην περιφερειακή διακυβέρνηση, και αυτό σημαίνει ότι τα θέματα τουλάχιστον πρόληψης δημόσιας υγείας πρέπει να έρθουν στα χέρια της ερετής περιφέρειας. Έχουμε τους ανθρώπους, αυτούς που έχουμε τέλος πάντων, μακάρι να είχαμε περισσότερους. Έχουμε τη γνώση, χρειαζόμαστε όμως και εργαλεία. Για παράδειγμα, εργαστήριο μικροβιολογίας ποτέ δεν έχει γίνει εδώ πέρα στην περιφέρειά μας. Το είχαμε απαιτήσει, το είχαμε ζητήσει, το είχαμε διεκδικήσει. Αγρόνι μπόρασα. Λοιπόν, είμαστε μια περιφέρεια που κινδυνεύει και από τα θέματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κινδυνεύει, έχουμε εργάτες γη. Έχουμε ξενοδοχεία πάρα πολλά, λεγιονέλα δεν εξετάζεται. Αυτά είναι αντικείμενα τα οποία έρχεται
να τα κάνει η δημόσια υγεία σε συνεργασία πάντα με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν το συζητάω αυτό. Και φυσικά να γίνονται εδώ οι ανάλογες επιδημιολογικές μελέτες με κατεύθυνση από τον ΕΟΔΗ, τον Δυτικό ΕΟΔΗ, αλλά εδώ πέρα να ήταν, θα σας έλεγα, οι αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρουμε για τα θέματα δημόσιας υγείας, γιατί κάθε περιφέρεια έχει ιδιαιτερότητες στο θέμα δημόσιας υγείας, έχει τα δικά της προβλήματα να αντιμετωπίσει και έτσι έπρεπε να δουλεύει το κεντρικό κράτος. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της Άννας της Μαστοράκου. Φυσικά, ό,τι μπορώ να προσφέρω στη διάθεσή σας. Παρουσία σας εδώ σήμερα. Πραγματικά, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παίρνει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα ουσιαστικά να μας οδηγήσουν σε μια αλλαγή κουλτούρας, γιατί η υγεία θέλει μια αλλαγή κουλτούρας, σύμφωνα με τη νέα θεώρηση που υπάρχει πλέον του τι σημαίνει υγεία, βάσει της επιστήμης, αλλά βάσει και των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η υγεία δεν περιορίζεται μόνο σε ένα απλά βιολογικό φαινόμενο, έχει κοινωνική διάσταση, έχει ψυχολογική διάσταση και έχει διάσταση και όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε μία αλλαγή της θεώρησης του πώς πρέπει να βρούμε την υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες που συνάδουν την ποιότητα ζωής με την υγεία. Έχει να κάνει με το επίπεδο εκπαίδευσης, φτώχειας ενός πληθυσμού, έχει να κάνει με την εγκρεματοσύνη στην υγεία και έχει να κάνει με το δομημένο περιβάλλον. Και εδώ βεβαίως είμαστε εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για να πούμε λίγα πράγματα το τι σημαίνει δομημένο αστικό περιβάλλον. Είμαστε πλέον στην διαδικασία ένταξης της περιφέρειας στο δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Υγιής Περιφέρειας. Αυτό συνεπάγεται όμως ότι πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση για τις υγιείς πόλεις του επί και περιφερειάρχης και πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει υγιής πόλη. Η υγιής πόλη ουσιαστικά έχει ένα δομημένο αστικό περιβάλλον όπου υπάρχει ουσιαστικά μία προσέγγιση στο να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες στα κτίρια. Υπάρχουν χώροι πρασίνου, χώροι αναψυχής, υγρό στοιχείο. Υπάρχει μία δόμηση, μία πόλη η οποία προσφέρει στον πολίτη και στον πλανήτη, αυτό σημαίνει και φυσικό περιβάλλον, σημαίνει έλεγχο της υπορρύπασης, σημαίνει έλεγχο της κινητικότητας των αυτοκινήτων, σημαίνει πάρα πολλά, σημαίνει μία πόλη η οποία δίνει μία αρμονία μέσα στον αστικό ιστό και ουσιαστικά ο πολίτης αισθάνεται πολύ εύκολα, μάλλον ζει ποιοτικά μέσα σε αυτή την πόλη, κινείται, εργάζεται σε συνθήκες οι οποίες είναι αξιοπρεπείς. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο να σας παρουσιάσουμε το τι σημαίνει υγιής πόλη και φυσικά να ζητήσουμε και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης για αυτή την αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, της κουλτούρας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο Αιγιάλιας, γιατί ήδη έχει πάρει πρωτοβουλία στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένταξη της Αιγιάλιας της πόλης του Αιγαίου στο δίκτυο. Επομένως, είμαστε ήδη και καλωσορίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς θα υπάρχει και μία ανάλυση στην πορεία το τι σημαίνει υγιής πόλη από ανθρώπους που είναι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και από το διαδηματικό δίκτυο των υγιών πόλεων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι το πρόγραμμα που έχουμε στη διάθεσή μας για την προστασία από τα κουνούπια, όπου χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη συνδρομή των Δήμων. Καταρχήν είναι μία υποχρέωση την οποία η Περιφέρεια έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το τρέχει κάθε χρόνο. Οι Δήμοι πρέπει να μας συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν φτάνει μόνο ένα πρόγραμμα από το οποίο διενεργείται από την Περιφέρεια. Πρέπει να προβαίνουν παράλληλα με τις περιφέρειες στη λήψη μέτρων για την εξάλληψη αιστείων αναπαραγωγής κουνουπιών, στην εξυγίανση του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των δημοτών τους. Και εννοείται ότι να πράξουν τα πάντα όσον αφορά την εξυγίανση του περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση, γενικά αιστείες κουνουπιών πρέπει να καταπολεμούνται και γενικά σε ειδικούς χώρους, κημητήρια, βόθους κτλ. Έχετε ακούσει ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία
για το Δάγκιο Πυρετό, υπάρχει ο γιος του Δυτικού Νείλου, υπήρχε παλιότερα Ελλονοσία. Είναι απειλές δημόσιας υγείας που άπτονται γενικώς στις ανάπτυξεις των κουνουπιών και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί να μην έχουμε στην περιοχή μας, που δεν έχουμε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά, αλλά αυτή σήμερα η σύσκεψη έχει προληπτικό χαρακτήρα ώστε να είμαστε όλοι συντονισμένοι και να έχουμε μια καλή συνεργασία σε αυτόν τον άξονα. Το τρίτο θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα είναι γενικά η ποιότητα του πόσιμου νερού. Με αφορμή αυτό που έγινε στο Βόλο, θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον πρώτων γεγονότων. Πάλι εδώ θα πω και θα ευχαριστήσω τους περισσακούς παράγοντες που είναι μαζί μας, που είναι, υποπτεύουν τη διαδικασία και πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι από αυτήν. Δεν ήρθαμε εδώ για να πούμε ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος. Όχι, δεν έχουμε κάνει κάτι λάθος. Θα κάνουμε καλά, αλλά προληπτικά πρέπει να επιτείνουμε την προσοχή μας γενικά στην ποιότητα του νερού, να ελέγχουμε τις δεξαμενές, να κάνουμε τις δυνατοληψίες όπως πρέπει και θα μιλήσουν οι περιστατικοί παράγοντες πολύ αναλυτικά γι' αυτό.